Γεια σου, Πάρη. Γεια σου, Αντώνη. Τι κάνουμε? Όλα καλά. Εσύ? Πολύ καλά. Αν δεν παραστατήσουμε σήμερα, είμαστε Vox Days. Ναι, ισχύει αυτό. Δεν έχουμε παραστατήσει, το λέω. Ναι. Μ' αρέσει σιγουριά. Ναι. Τι άλλο? Τον καφέ μου ξέχασα, αλλά αυτό εντάξει, μπορεί να λυθεί αυτό, ρε παιδί. Ναι, μωρέ, εντάξει, κάτσε. Θα πιω μετά. Θα πάω στον φέρα, δεν είναι κάτι. Περίμενε. Θα κάνουμε το πρώτο φεύγω το πλάνο. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πούμε σήμερα, γιατί μαζί με το Vox κάναμε και κάτι άλλο, κάναμε release το καινούργιο μας website. Αμέ, βεβαίως. Οπότε και αυτό είμαστε πολύ χαρούμενοι. Αμέ, withlogic.co. Co. Πρέπει να πάρουμε το com κάποια στιγμή και να κάνει redirect, αλλά παίζει ένα ακριβό. Νομίζω είχα μπει να δω το withlogic.com ή το logic.com και ήταν ένα κουφό site, αν θυμάμαι καλά. Α, ναι. Και είναι αυτά τα οποία κουφά για κάποιο λόγο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ναι. Περιμένει κάποιο offer, λογικά. Νομίζω δεν είμαστε εκεί ακόμα. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Δεν θα δώσουμε εκατομμύρια για ένα domain. Κάποιος είχε πει, δεν θυμάμαι, ότι ξέρεις, αυτά τα domains τα παίρνεις τύπου. Ξεκινάς από τα πενταψήφια, 30.000, ξέρω εγώ, 50.000 και τέτοια πράγματα. Ναι, τα καλά ναι, αλλά για το Hey, για παράδειγμα, νομίζω ήταν... Δεν το είχαν πει. Αρκετά πιο μεγάλο. Δηλαδή, έτσι που σε περιγράψανε, ήταν μερικές εκατοντάδες, μπορεί... Εντάξει, μίλιο δεν θεωρώ ότι φτάσαμε, αλλά ήτανε... Ναι. Πάντως, όντως, νομίζω είχαν πει ότι το κάνανε για 2 χρόνια. Ναι, δεν ήθελε ο άλλος. Και καλά, εντάξει, τότε σε λέει: Ποιτί είστε εσείς, άντε. Να πάρω 500.000. Ναι. Αλλά εντάξει, είναι γαμό το domain στο rahi.com. Είναι 3 χαρακτήρες, ρε φίλε. Νομίζω ότι κάπου έβλεπα ότι τα .com είχαν φύγει 3 χαρακτήρες χρόνια τώρα. Μετά έχουν φύγει 4. Δηλαδή δεν υπάρχει ούτε καν. Ωραία, να το ψάξουμε αυτά, να δούμε. Ξέρω εγώ. Έχει τελειώσει μέχρι ένα όριο που δεν υπάρχουν καν domains, δηλαδή το 4Ys, ας πούμε, μπορεί να μην υπάρχει. Ναι. Wow. Okay. Αυτό ήταν ενδιαφέρον, να έχεις ένα τέτοιο domain που θα έχει format ημερομηνία. Και θα σου εμφανίζει την ημερομηνία, δηλαδή, ξέρεις, θα είναι... Θα μπαίνεις ddmmyyy.com. Γαμάτο! Ναι, ρε φίλε! Κοίτα, άμα υπάρχει το yyyyddmmdd, εγώ λέω να το τσιμπήσουμε και να το κάνουμε. Ωραία. Εντάξει, ευτυχώς έχουμε χρόνο μας να βγει αυτό, οπότε πάμε να το. Α, να το κάνουμε και πριν βγει το επεισόδιο. Εντάξει, δεν είναι κάτι, μωρέ, ναι. Ωραία. Αν υπάρχει domain με format ημερομηνία, θα τσιμπάμε και το κάνουμε. Ναι, και είναι στο description αυτή τη στιγμή. Εννοείται. Ισχύει. Τι άλλο έχουμε? Αυτό. Από νέα και αυτά. Αύριο, αν θεωρήσουμε ότι σήμερα είναι Παρασκευή, έχουμε και την ομιλία. Νομίζω το Σάββατο μιλάω. Τέλεια. Θα είχα βαλέ. Τι ώρα? Πολλά θες. Οκ. Απλά είδα το ποια μέρα είναι για να ξέρω, ρε παιδί μου, πώς θα οργανώσω λίγο το πρόγραμμά μου και αυτά πιο πολύ. Δεν είδα την ώρα. Νομίζω κάπου το πρωί. Πρωί, πρέπει να 11:30. Αλλά δεν. Θα το δω και θα το... Για πες. Τι συζητάμε σήμερα που κλείνουμε έτσι και τρίτη σεζόν μικρή κουβέντα? Κλείνουμε σεζόν πανηγυρικά. Λοιπόν, σκεφτόμουν διάφορα πράγματα σήμερα το πρωί που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Έχω κάτσει έτσι το πνεύμα. Ναι, για πες. Έχει dirty, ξέρεις, έχεις και γκρέζι τη φωνή, αλλά έχει και dirty, ρε παιδί μου, στην όψη είναι όλο μαζί το concept. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να συζητήσουμε, βασικά το πάω ακόμα πίσω, αυτά που σκεφτόμουν να συζητήσω ήταν διάφορα πράγματα και συνειδητοποίησα ότι τα περισσότερα από αυτά είναι πράγματα τα οποία αναφέρουμε στους 12 κανόνες. Στους 11, συγγνώμη, κανόνες που έχουμε στο site. Οπότε έλεγα πως πιάσουμε κάποια από αυτά και συζητήσουμε το γιατί πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό. Εντάξει, το 11 ίσως τραβήξαμε και εμείς λίγο. Θες να πεις γιατί είναι 11 οι κανόνες? Ναι, γιατί το λάμδα από το logic είναι το 10ο γράμμα της αλφαβήτου. Και νομίζω ότι θα σου πω, αν με ρωτήσεις προσωπικά, φαντάσου ότι τα συμπτύξαμε στην αρχή, γιατί ενώ έγραφα είχαν βγει παραπάνω. Αλλά κάποια, εντάξει, μπορείς να τα βάλεις σε κάποια κλαστεράκια. Αν με ρωτήσει εμένα τι είναι αυτό το οποίο θεωρώ ότι είναι άξιο συζήτησης γενικά,
Δεν θυμάμαι ποιο νούμερο είναι προφανώς, αλλά είναι αυτό που γράφουμε no handcuffs. Ότι δεν υπάρχουν χειροπέδες. Και αυτό θεωρώ ότι είναι απίστευτα σημαντικό. Πρώτα απ' όλα να το συνειδητοποιήσεις ότι αυτό είναι το καλύτερο για όλους. Και από μετά τι είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι το να το κάνεις και πράξη. Τι θέλω να πω με αυτό. Έβλεπα χθες. Το είχα δει στο Hacker News, τέλος πραγματικά που σκρόλαρα και είδα ότι κάποιος προσπαθούσε από μία ιστοσελίδα να κάνει subscribe από τα notifications και δεν είχε ένα subscribe from all και έπρεπε να πας στο κάθε είδος notification για να κλείσεις το email και να κλείσεις και το push notifications. Αυτό έκανε 170 clicks σύνολο. Α, δεν ήταν ας πούμε 10 κατηγορίες. Όχι, ότι εκεί πέρα ήταν αποδεκτό. Αλλά... ήταν 170 για 2 κατηγορίες με 2 κλικς. Είμαι αρκετά σίγουρος, μικρή παρένθεση, ότι στην νομοθεσία που αφορά το τι δικαίωμα έχεις να στείλεις προθετικό υλικό σε άλλους, για την Ευρώπη τουλάχιστον, οφείλεις να έχεις και one click and subscribe. Ναι. Να σου λέει, εγώ κάνω unsubscribe από marketing emails. Τώρα κάνω unsubscribe από... one click from marketing communication. Okay. Εγώ λέω ότι διάβαζα. Μπορεί και να μην ισχύει και να μην ξέρω εγώ drama queen ο τύπος. Αλλά αυτό είδα. Και το σκεφτόμουν και λέω, θες εσύ σαν εταιρεία να στέλνεις email σε κάποιον που δεν θέλει να ακούει από σένα και να σου χαλάει το όνομα? Εγώ πιστεύω όχι. Και μια άλλη φορά είναι το ότι... αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο που θυμάμαι είναι το Bear Metrics. Είναι μια υπηρεσία η οποία κάνεις κουμπών στο Stripe σου επάνω με το οποίο δεν έχεις αφιερωμένες και σου βγάζει Metrics. Ωραία. Αυτό, όπως το είχε ένας ωραίος τύπος, κάποια στιγμή το πούλησε σε ένα fund ή τέλος πάντων σε κάτι έτσι... σαν... α, έχει πουληθεί. Έχει πουληθεί σε ένα private equity thing. Okay. Αυτοί με το που το πήρανε αρχίσαν να κάνουν τα private equity πράγματα που κάνουν το private equity. Και ένα από αυτά τι ήτανε? Κάνει sign up με email, για να διαγράψεις account πρέπει να πάρεις τηλέφωνο. Γιατί το κάνω? Και ο τύπος, ο καινούριος CEO, είχε κάνει μια ολόκληρη ένα ολόκληρο post γιατί είστε υπερβολικοί που θέλετε να φύγετε, που το τηλέφωνο σας φαίνεται πολύ και μιλήσετε με έναν άνθρωπο και δεις μαλακίες, ξέρω εγώ. Το οποίο προφανώς δεν το κάνεις στο sign up εκεί που θέλει ο άλλος γρήγορα να έρθει στην υπηρεσία. Και κλείνω γιατί είπα δύο πράγματα. Το τρίτο είναι και στο κομμάτι του professional services. Έχει τύχει να μιλήσω με κόσμο που να λέει, έλα μωρέ, πάμε αυτό να το κάνουμε έτσι και μετά θα τον κρατήσουμε, μετά θα το κλειδώσουμε αλλιώς στην πελάτη. Ή και πελάτες οι οποίοι έχουν κλειδωθεί σε καταστάσεις ή σε ανθρώπους ή σε εταιρείες. Ναι. Και είναι κρίμα. Το κοιτάω συνέχεια γιατί ο καφές έχει μια γεύση δενδρολίβανο. Και σκέφτομαι... αν παθαίνεις εγκεφαλικό. Δεν μου παίρνεις από το μυαλό, αλλά είναι ένα ενδεχόμενο. Μήπως... δεν ξέρω αν είναι η γεύση του καφέ που είναι έτσι κάπως ιδιαίτερη ή μήπως... εσένα δεν έχει κάτι τέτοιο, ε. Μήπως ξέχασε λίγο τον τρολίβανο μέσα. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Το έπλυνα, ξέρω εγώ, με λάθος σουγκάρι. Θες, τι να πω. Πηγαίνοντας πίσω στο No Handcuffs, νομίζω ότι είναι από τα πιο ωραία. Και η πλάκα είναι ότι είναι το σημείο από το οποίο ξεκίνησε και η σκέψη μου σήμερα το πρωί. Οπότε μου αρέσει που συγχρονιστήκαμε πάρα πολύ σε αυτό. Τέλειο. Ναι, μα είναι πολύ σημαντικό και δεν. Γιατί το συζητούσαμε χθες με έναν εν δυνάμει καινούριο πελάτη. Και. Συζητούσαμε για ένα project το οποίο θα είχε να κάνει consulting και implementation στην αρχή και μετά λίγο περισσότερο consulting κλπ. Και το εξηγούσαμε πως εμείς δεν... ο σκοπός μας είναι να μπορέσουμε να φτιάξουμε μια ομάδα μέσα και να κάνουμε off-board μετά σε κάποιο σημείο. Μπορεί να μείνουμε να συνεργαστούμε όπως κάνουμε άλλους πελάτες και να παραμείνουμε, ρε παιδί μου, επικουρικά, να το πω έτσι, ναι, στην εικόνα. Αλλά δεν είναι ο σκοπός να πας και να κάνεις ένα... σύνολο από hackers και monkey patches και πράγματα. Δηλαδή, ακόμα και αυτό θεωρώ ότι είναι κλείδωμα. Δηλαδή, το κλασικό, η κλασική μορφή κλειδώματος είναι τι? Θα σου κάνω εγώ ισοπάκι στην Logic Platform for Shops, ξέρω εγώ. Ναι. Το οποίο δεν είναι και software as a service, να πεις ότι ξέρεις τι θα πληρώνεις monthly fee,
τύπου Shopify, το οποίο προφανώς και είναι μια χαρά. Όχι, είναι χειροκρότημα. Αλλά είναι κάτι το οποίο θα το κάνω deploy, θα είναι δικό σου το e-shop, θα το διαχειρίζεις εσύ, αλλά δεν έχεις πρόσβαση να αλλάξεις τίποτα, ούτε θα ξέρεις τι να αλλάξεις. Και κάθε φορά που θέλεις μια μικροαλλαγή, θα έρθεις και καλή τύχη. Το οποίο το έχω δει αυτό σε εταιρείες να το κάνουν. Δεν ξέρω, φίλε, πόσοι αλήθεια, πώς θα σε συστήσουν σε κάποιον άλλο πελάτη αφού τους φερθείς έτσι. Δεν ξέρω. Από την άλλη, μπορεί για κάποιους πελάτες αυτό να είναι καλό, γιατί θέλουν να. Δεν έχουν σκοπό να αλλάξουν ή τέλος πάντων τέτοια πράγματα. Ναι, αλλά το θέμα είναι να είναι γνωστό το deal από την αρχή. Ναι. Νομίζω πολύ λίγοι άνθρωποι μπαίνουν σε ένα deal με χειροπέδες συνειδητά. Είναι πολύ περιοριστικό. Εκτός αν σου δίνει κάτι άλλο, να πεις ότι ξέρεις ότι θα την πάρεις τη μισή τιμή από κάτι open source. Και μπορεί αυτό για σένα να είναι πιο σημαντικό εκείνη τη στιγμή. Ναι, μα. Ρε παιδί μου, κοίταξε, ωραία. Όταν παίρνεις Apple, δεν παίρνεις χειροπέδες μαζί. Παίρνεις. Ειδικά άμα χρησιμοποιείς iPhone, Apple, iPad, είσαι σαν και εμένα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, είναι αδύνατο να πάω σε Android. Mm-hmm. Είναι αδύνατο. Γιατί έχω vendor locking αυτή τη στιγμή, όλα λειτουργούν τέλεια εκεί. Το σκεφτόμουν αυτό. Αλλά είμαι χαρούμενος. Και το ξέρω από την αρχή. Λοιπόν, εγώ την πάτησα έτσι. Εγώ μπήκα, ρε παιδί μου, με το iPhone που κάπου νομίζω ότι καραντίνα μου τη βάρεσε και ξαναγύρισα σε iOS. Και τώρα είμαι ξενερωμένος. Γιατί έχω κάνει invest σε συσκευές οι οποίες όχι παίζουν καλύτερα σε Apple, δεν παίζουν σε Android. Για παράδειγμα τα AirPods. Δεν παίζουν σε Android. Όχι, άμα τα συνδέεις σε Android, μετά πρέπει να τα αποσυνδέεις και να συνδέεις. Δεν μπορεί να συνδεθούν σε δύο συσκευές, για παράδειγμα, άμα η μία είναι Android. Είναι περίεργο αυτό. Σε άλλες Bluetooth συσκευές πώς συμβαίνει? Οι άλλες Bluetooth συσκευές σου λένε ότι έχουν κατελάχει σε δύο συσκευές που συνδέονται. Δηλαδή τα ακουστικά μου, το headset, σου λέει έχεις δύο συσκευές. Οκ, δεν είναι, ρε παιδί μου. Όχι, αλλά έχεις δύο συσκευές, ναι. Αλλά έχεις δύο συσκευές, είσαι κινητό ή κάτι άλλο. Άμα θέλω, για παράδειγμα, να έχω calls και κινητό, δεν μπορώ. Εντάξει, πάρε, ξέρω εγώ, Xiaomi. Το ρολόι δεν παίζει καν σε Android. Το ρολόι δεν παίζει, ισχύει. Αλλά νομίζω είναι satellite του κινητού, παραδόξως. Ναι, αλλά είναι λίγο μαλακία. Ναι, γνώμη. Θεωρώ παραδόξιο, γιατί δεν ξέρω εγώ από τα πιο ισχυρά τέτοια που υπάρχουν στην αγορά. Δεν έχει τέτοιο λόγο, νομίζω. Δηλαδή, ας πούμε για παράδειγμα, η λειτουργικότητά του και το τι κάνει. Ναι, okay, μπορεί να μην περίμενα να έχει τέλειο integration με το Google Health, ας πούμε, το αντίστοιχο κομμάτι εκεί. Αλλά το να μπορώ να το χρησιμοποιήσω θεωρώ ότι είναι μαλακία που δεν μπορώ. Δεν μπορείς καν να το ενεργοποιήσεις αν δεν είσαι iPhone. Αυτό ναι. Θεωρώ ότι είναι το foul. Αν με ρωτήσεις. Δηλαδή, μπορώ να το ενεργοποιήσω και να έχω απλά ένα ρολόι μέχρι να αποφασίσω να πάρω iPhone. Δεν μπορείς. Δεν μπορείς να πάρεις αν δεν έχεις iPhone ρολόι. Οπότε, επειδή μου έχω πάρει συσκευές οικοσυστήματος, οι οποίες τώρα αυτή τη στιγμή μου κάνουν locking. Οπότε με ξενερώνει. Γενικά το locking με ξενερώνει. Οπότε γι' αυτό και εγώ θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο δεν θέλουμε να δίνουμε. Δεν θέλουμε εμείς τουλάχιστον να κάνουμε σε πελάτες. Δηλαδή, αν ο άλλος ξενερώσει με την πάρτη σου. Είχε ψηλόγους. Ή είσαι ξενερός με την πάρτη του. Γιατί πρέπει να τον παντρευτείς τον πελάτη σου ή να παντρευτεί αυτός σε σένα? Δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτός ο λόγος. Όχι, συμφωνώ. Και μάλιστα δεν ξέρω αν την έχουμε ξαναπεί την ιστορία στο podcast με ένα πελάτη μας κάποτε που τώρα έχουμε και πολύ στενή σχέση. Είμαστε δηλαδή στην εταιρεία του και συμμέτοχοι. Μέτοχοι τέλος πάντων. Εταίροι βασικά. Εταίροι. Γιατί μέτοχοι πρέπει να είναι ΑΕ. Φτιάξαμε την εφαρμογή και κάποια στιγμή μας λέει το source code. Mm-hmm. Και εμείς το σκεφτόμαστε, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή το συζητάμε εδώ εσωτερικά οι τρεις μας που την είχαμε φτιάξει και λέμε όχι. Ξέρω, δεν θα πάρεις το source code. Και εμείς πώς το είχαμε σκεφτεί κιόλας, ότι εμείς θέλουμε πράγματα που έχουμε γράψει εκεί να μπορούμε να τα επαναχρησιμοποιήσουμε. Φρικάρι, ρε παιδί μου. Και αν και στη γνώμη μου ψιλοκατανοητά. Mm-hmm. Οπότε του κάνουμε την ερώτηση, ωραία, τι το θέλεις στο source code? Και μας λέει, ρε παιδιά, λέει, αν εσείς αύριο το οτιδήποτε δεν τα πάμε καλά, ξέρω, πεθάνετε, whatever, εγώ τι θα κάνω, λέει. Ναι, είναι και εμείς δεν θέλαμε ποτέ να έρθει σε αυτή την κατάσταση. Και ήταν και αυτό που το οποίο του είπαμε, του λέμε, ξέρεις τι, πάρτο, πήγαινε σε άλλον χωρίς να μας ρωτήσει τίποτα, ρε παιδί μου, είσαι free εντελώς. Απλώς εμείς αυτό είναι δική μας πνευματική ιδιοκτησία, γιατί θέλουμε να μπορούμε να το παραχρησιμοποιήσουμε. Γι' αυτό θέλω να γλιτώνουμε χρόνο. Λόγος που και εσύ πήρες, ξέρεις, καλή τιμή, είναι επειδή έχουμε παραχρησιμοποιήσει άλλα πράγματα τα οποία έχουμε κάνει και τα οποία πιθανόν να μην βγάζουν να γίνουν open source επίσης.
Και το άλλο είναι ότι προφανώς επειδή αυτό είναι κάτι δικό μας και μπορεί με κάποιο τρόπο να επηρεάζει, αν είναι να πουληθεί, τότε συζητάμε. Κατά τα άλλα. Να πουληθεί σαν εφαρμογή, σαν. Ναι, αυτό. Οπότε, από εκεί και πέρα. Do as you please, ναι. Κάνε ό,τι θες, δεν θέλουμε να σε περιορίζουμε. Τέλος πάντων, τελικά τα βρήκαμε και πήγανε και όλα καλά και τώρα έχουμε και πιο στενή σχέση. Και έχω ακούσει ότι μάλλον αυτό το οποίο είπαμε νομικά δεν στεκόταν. Αλλά το κάναμε pull off. Δεν ξέρω, έτσι κι τώρα γίνει resolve αυτό. Ναι, δεν. Ναι. Αλλά δεν το είχαμε ψάξει. Ήταν πολύ. Και θέμα απειρίας δικιάς μας. Ναι, και... ναι, ναι, ναι. Είχαμε και μέσα στο μυαλό μας, νομίζω πολύ, ότι είχαμε δώσει μια χαμηλότερη τιμή ώστε να φτιάξουμε ρε, μια πλατφόρμα την οποία θα μπορούσαμε να επαναχρησιμοποιήσουμε και σε άλλα project. Ναι, 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 ναι. Που ίσως θα πρέπει αυτό να γίνει πιο ξεκάθαρο, γιατί δεν είχε γίνει από την πλευρά μας. Δηλαδή, είχαμε, νομίζω δεν ήμασταν απόλυτα σωστοί σε αυτό το κομμάτι. Και... Συμφωνώ. 100%. Και νομίζω εντάξει, και αυτές οι εμπειρίες είναι οι οποίες σιγά σιγά σε χτίζουν και σου φτιάχνουν μια λίγο πιο συγκεκριμένη. Και για να πω και στο άλλο κομμάτι, μια και αναφέρουμε αυτό. Συμφωνώ και θα συνεχίσω να συμφωνώ με το χωρίς χειροπέδες, ακόμα και στο σημείο που πολλοί σου λένε ότι μπορεί να στην κάνει ο άλλος. Γιατί είχαμε παράδειγμα πρόσφατα, ας πούμε, με πελάτη, ο οποίος ξαφνικά αποφάσισε ότι δεν. Ναι. Και σου λέει, δεν συμπληρώνω κιόλας. Έχει να πληρώνει δουλειά, ναι, ισχύει. Και η δουλειά την έχει πάρει. Ενώ δεν μ' αρέσει αυτό, ρε παιδί μου, σου λέει, α, θα το γράψω και θα στο δείχνω μόνο και θα άρχισε στον υπολογιστή μου να το βλέπει. Και θα έχει πρόσβαση στον κώδικα για παράδειγμα, όταν σου γίνεται ανάπτυξη και αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι νομίζω λίγο παιδικά, δηλαδή. Συμφωνώ. Άσχημα, ρε παιδί μου, σαν τέτοιο. Συμφωνώ. Αυτό το οποίο δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω πώς κάνει κάποιος είναι πώς ξυπνάει και δουλεύει για έναν πελάτη, ο οποίος πελάτης είναι ξεκάθαρο πως θέλει να φύγει. Ξενερωμένος, ξέρω εγώ, με την πάρτη του. Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς του παίρνεις τα λεφτά αυτού του άνθρωπου. Δεν λέω για τη δουλειά που ήδη έχεις κάνει. Πώς συνεχίζεις να του παίρνεις τα λεφτά. Και όντως μπορεί επειδή να στην κάνει κάποιος, δεν το συζητάμε. Αλλά γενικά θα στην κάνουν στη ζωή σου. Και καλό είναι να έχεις άμυνες σε αυτό. Οι άμυνες δεν είναι όμως να δημιουργείς. Ξέρεις, δυσαρεστημένους ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν να είναι μαζί σου. Είναι λίγο μεσαιωνικό όλο αυτό. Ναι, νομίζω ότι οι άμυνες θα πρέπει να είναι σε επίπεδο συμφωνίας. Να έχεις συμφωνήσει ότι θα πάρεις α, θα πληρώσεις β και μπορείς, η χρήση που μπορείς να κάνεις είναι γ. Ναι. Αυτό το συμφωνείς στην αρχή. Το αν θα πάρει ή δεν θα πάρει το source code ο άλλος δεν είναι και η, ξέρω εγώ, η Μοναλίζα, δηλαδή, ναι. Εντάξει. Εκεί δεν ξέρω, εκεί νομίζω ότι υπάρχει νομοθεσία τελικά και πρέπει κάποιο να το ψάξουμε και γενικά. Και γενικά, πλέον το source code είναι συνήθως του πελάτη τα repositories. Επίσης, ένα άλλο κομμάτι, συγγνώμη, locking, το οποίο δεν το αναφέρουμε, είναι το documentation. Mm-hmm. Δηλαδή, πρέπει αυτό το πράγμα το οποίο δίνεις και πρέπει να είναι ξεκάθαρο από την αρχή ότι ξέρεις τι, θα μας πληρώσεις 10 ώρες. Αυτές 10 ώρες τις 2 συζητάμε, τι κάνουμε, τις 2 γράφουμε documentation, τις άλλες 2 κάνουμε review, πράγματα, και 4 είναι η καθαρή υλοποίηση. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι άλλο, δηλαδή, ότι και όλο αυτό είναι για το δικό σου καλό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Εντάξει, το πόσο ξεκάθαρο θα γίνει όχι, δεν ξέρω, αλλά... Να είναι ξεκάθαρο ότι εμείς λειτουργούμε συνολικά, αυτό λέω. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει μεγάλο μέρος είτε προγραμματιστών είτε εταιριών που έχουν καταλήξει να συνεργάζονται με ένα συνεργάτη, μια εξωτερική εταιρεία, η οποία είναι σε απόγνωση, γιατί κάποιος έχει κάνει κάποια στιγμή μια ανάπτυξη, κανείς δεν ξέρει πώς δουλεύει αυτό, δεν υπάρχει καθόλου documentation και είναι ένα σύνολο από hackers όπου πειράζεις κάτι σε ένα σημείο και χαλάει κάτι άλλο σε ένα άλλο σημείο. Οπότε κανείς, όλοι φοβούνται να το αγγίξουν. Ούτε αυτό, και αυτό θεωρώ ότι είναι logging. Δηλαδή το να πας και να φτιάξεις κάτι το οποίο δεν μπορεί κάποιος να το διαχειριστεί. Δηλαδή το να πάω και να σου πω πάρ' το και ξέρω εγώ φύγε, δεν με νοιάζει. Δεν είναι offboarding. Offboarding είναι μπορείς να το δουλέψεις. Ξέρεις που είναι τι. Πλέον είναι δικό σου. Και προφανώς δεν εννοώ να πας και να κάνεις εκπαίδευση
σε κάθε γραμμή και σε κάθε module του κώδικα, ας πούμε, αλλά να υπάρχει ένα high level guidance τύπου αυτό είναι γραμμένο σε Django. Αυτό σημαίνει ότι τα μοντέλα είναι εκεί, χωρίζονται στα τρία αυτά πακέτα. Για τα τρία βασικά πράγματα που μου είπες ότι μπορεί να χρειαστεί να αλλάξει τύπου μια εικόνα ή κάτι άλλο, το κάνεις με αυτόν τον τρόπο. Προφανώς, εντάξει, ok. Και αν χρειαστείς κάποια στιγμή, το τηλέφωνο μου είναι αυτό ή στείλε μου ένα email. Και στον χρόνο θα σου απαντήσω. Αυτό θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ απλή, συγκεκριμένη πρακτική που μπορείς να κάνεις και να δημιουργήσεις μια ασφάλεια στον πελάτη σου, ώστε να θέλει να δουλεύεις μαζί σου και όχι να ψάχνει τον τρόπο να εξασφαλιστεί σε περίπτωση που εσύ πας να εξασφαλιστείς. Για παράδειγμα. Παναγία, με τρομάζω και μόνο που το ακούω. Η αλήθεια είναι ότι όσες φορές έχω ακούσει άτομα να λένε πω. Και είχα μια ιστορία από ένα φίλο μου ο οποίος δουλεύει για μια εταιρεία εκτός Ελλάδας. Και αυτή η εταιρεία βρίσκεται, είναι στον χώρο του αθλητισμού γενικότερα. Και ήταν ένας τύπος ο οποίος τους τα είχε στήσει όλα. Mm-hmm. Ένα πολύ ιδιαίτερο infrastructure. Ο οποίος, documentation 0 από ό,τι έχω καταλάβει, τώρα και εγώ την ιστορία που μου έχουν πει λέω, κάποια στιγμή εξαφανίστηκε γιατί βρήκε ρε παιδί μου κάπου καλύτερα. Και έχει κρατήσει μαζί του ένα συμβόλαιο το οποίο είναι πολύ σημαντικά εκβιαστικό. Γιατί δεν υπάρχει. Φαντάζομαι να μην έχει και Terraform και τέτοια πράγματα που γράφει το infrastructure σαν κώδικα να μπορεί κάποιο να το αποκωδικοποιήσει. Φαντάζομαι να είναι απλά το AWS console. Mm-hmm. Και να πρέπει να ανοίξει το. Της Amazon το UI και να πρέπει να δεις εκεί μέσα πώς έχουν στηθεί τα πάντα. Δηλαδή, μιλάμε τραχαγύρευε εντελώς. Είναι ζώρικο. Ναι. Δεν ξέρω. Δεν το θέλουμε. Μακριά. Και τέλος, χαλαρώνω, ότι όλο αυτό περιπλέκει σχέσεις, περιπλέκει πράγματα και εν τέλει ασχολείσαι περισσότερο με μαλακίες, μωρέ, και όχι με πράγματα τα οποία σε κάνουν χαρούμενο. Δηλαδή, γιατί το κάνεις αυτό in the first place? Γιατί έχεις μια εταιρεία που γράφει software, γιατί είσαι προγραμματιστής, γιατί είναι το οτιδήποτε. Για να κάνεις αυτό το οποίο αγαπάς. Αλλήμον τώρα αυτό το οποίο αγαπάς να είναι να μιλάς με ξενερωμένους πελάτες, να μην υπάρχει καλό κλίμα. Το έβλεπα, ήμουν σε κάτι κόλληση της προάλλης που ήταν τίγκα στην τοξικότητα μέσα. Και λέω, φίλε, ποιος είναι χαρούμενος από αυτό το πράγμα? Δεν ξέρω. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι ίσως είναι και από τις αρχές που. Πιστεύω πολύ περισσότερο ότι πρέπει να κάνουμε, ρε παιδί μου, αυτή και το κομμάτι του δεν θέλω να κάνουμε την δουλειά δύο φορές. Ωραία, για πάμε και σε αυτό. Θα πάμε, θα συνεχίσουμε προς τα εκεί. Ναι, μωρέ, εκτός αν θες να πούμε κάτι άλλο εδώ. Όχι, μ' άρεσε. Για πες. Κοίτα, νομίζω ότι, ωραία, πάμε ένα βήμα πίσω και να περιγράψουμε τι εμείς θέλουμε να παρέχουμε σαν υπηρεσία. Εμείς θέλουμε να παρέχουμε μια υπηρεσία η οποία είναι ενδεχομένως λίγο πιο εξειδικευμένη και η οποία αφορά συγκεκριμένα κομμάτια στα οποία εμείς έχουμε μια αλφα εμπειρία και μπορούμε να βοηθήσουμε μια ομάδα να μην φάει τέτοιες κατά που έχουμε φάει και εμείς. Ναι. Δεν είναι ότι ερχόμαστε σαν το μεσία, ρε παιδί μου, αλλά είναι ότι καλώς κακώς έχουμε φάει τα μούτρα μας σε 10 περιπτώσεις και αν θες να καρέσεις με αυτές τις 10 περιπτώσεις, γιατί όχι να γλιτώσεις λίγο τα δικά σου μούτρα. Αυτό είναι το high level concept. Άρα λοιπόν, το να έρθω εγώ και να φτιάχνω ένα infrastructure 10 φορές με τον ίδιο τρόπο. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι cost efficient για καθένα. Ούτε για την εταιρεία την οποία το πληρώνει, ούτε για εμάς που το παρέχουμε. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε και το οποίο δένει λίγο με το προηγούμενο κομμάτι είναι να μπορέσουμε να δώσουμε μέσα από ένα project μια εμπειρία σε μια άλλη εταιρεία, ώστε να μπορέσει μετά να έχει και τις γνώσεις να το διαχειριστεί αυτό, αλλά και να το κάνει και λίγο μόνη της. Άρα λοιπόν, το να έρθω εγώ. Πάμε στο Dockerization, που είναι ένα κλασικό project το οποίο κατά κύριο παίρνουμε. Είχαμε ένα πελάτη ο οποίος χρειαζόταν κάτι τέτοιο και αυτό που κάναμε είναι αντί να πάμε να το κάνουμε στις 10 εφαρμογές που είχε, το κάναμε στη μία με pairing με κομμάτι της ομάδας, στη ομάδα μετά να το κάνει στις υπόλοιπες 9. Mm. Αυτό είναι νομίζω πολύ επίσης σημαντικό. Άρα δεν θέλουμε να κάνουμε την ίδια δουλειά δύο φορές, το οποίο σημαίνει και δίνουμε, ξέρεις, μαθαίνω ψάρι εγώ και δεν δίνω το ψάρι, το κλασικό ρε παιδί μου τέτοιο, αλλά και από την άλλη. Αυτοματοποιούμε και κάνουμε διαδικασίες δηλαδή, οι οποίες έχουν να κάνουν με CI/CD, με οτιδήποτε άλλο τέτοιο, το οποίο δεν θέλουμε να υπάρχει άνθρωπος να κάνει κλικ στα οποία μπορεί να κάνει μια μηχανή. Αυτό κολλάει, θα σου πω. Πάλι, αυτό είναι από τα πράγματα από τα οποία κερδίζουν όλοι. Mm-hmm. Το πρώτο πράγμα είναι ο πελάτης, το receiving end της δουλειάς. Ο οποίος τι κερδίζει? Το πρώτο είναι το ότι βγαίνει καλύτερος από αυτό,
Mm-hmm. Δηλαδή, όταν δίνεις κάτι και δίνεις και ένα. Δίνεις όλη την απαραίτητη πληροφορία και ίσως εκπαιδεύεις αν χρειαστεί, έτσι ώστε η ομάδα αυτό να μπορεί αυτόνομα να το διαχειριστεί μετά. Το οποίο είναι κομμάτι του Λόκιν, αλλά έχει να κάνει και όλος με το ότι εσύ έδωσε και μια καινούργια τεχνογνωσία αυτή τη στιγμή. Δεν είναι ότι έχω διαθέσιμη πληροφορία μόνο. Είναι ότι εσύ μπορείς κάτι τέτοιο να το επαναλάβεις. Έχει πάρα πολύ σημασία αυτό. Οπότε βγαίνεις καλύτερος. Το κατά δεύτερο είναι, θα πω, όπως ένας καλός μας φίλος λέει, ότι δεν χρειάζεται να σε πληρώνει χρυσάφι, ρε παιδί μου, για να κάνεις το ίδιο ξανά και ξανά και ξανά. Γιατί προφανώς το να έχεις έναν consultant, μια εταιρεία, ένα consultancy, είναι σημαντικά πιο ακριβό από το να έχεις έναν υπάλληλο για την εργατόρα, ας πούμε, την οποία θα αφιερώσει κάποιος. Και καλά κάνει. Οπότε δεν υπάρχει λόγος. Και το άλλο, από εσένα, σαν consultancy και σαν άνθρωπο, είναι το ότι. Είναι δύο, θα το πάω και λίγο φιλοσοφικά, θα σου πω. Είναι ένα, το ότι έχεις παραπάνω χρόνο να ασχοληθείς με καινούργια πράγματα, να εξελιχθείς παραπάνω, να δώσεις περισσότερη καινούργια αξία σε περισσότερο κόσμο. Και ξέρεις, βασικά να έχεις και μια πιο ενδιαφέρουσα ζωή. Μιλούσα τώρα, εμένα τελείωσε το σχολείο ανεψιός μου, τελείωσε Πανελλήνης και τέτοια και ξέρεις, κάπως μιλούσαμε και μάλλον με έπιασε του θείου το πρώτη φορά στη ζωή το τέτοιο, ναι. Να του πω... Τι χαίρομαι την έχει εσένα για θείο. Να του πω κάτι, και του λέω, ρε παιδί μου, εντάξει, ξέρω εγώ, κοίτα απλά να μην κάνεις τέτοιο πράγμα κάθε μέρα. Δηλαδή, δεν υπάρχει χειρότερο και πιο καταθλιπτικό πράγμα από το να περάσουν τα χρόνια, ξέρω, 5 χρόνια, οποιαδήποτε χρόνια, και να γυρίσεις πίσω και να πεις, ωρε φίλε, μου φαίνεται σαν ένα, δεν μπορώ να ξεχωρίσω πώς ήταν το πρόπερσι με το αντιπρόπερσι. Σαν τον κορονοϊό ένα πράγμα. Ναι, ναι, γιατί είναι το ίδιο πράγμα. Δεν υπάρχει κάτι κακό στο να είσαι φοιτητής και να ξυπνάς και να πίνεις καφέδες και να κάνεις και να ράνεις. Αλλά άμα όλες σου οι μέρες είναι, α, ωραία, εγώ ξυπνάω ή πια καφέ, έκανα αυτό, είναι, ωραία, έχεις την ίδια μέρα. Για σένα δηλαδή, δεν χρωστάς κάτι στην κοινωνία, πώς να το πω. Δηλαδή, κάνε αυτό το οποίο σου κάνει χαρούμενο, αλλά ξέρω εγώ, πόσα πράγματα θες να θυμάσαι. Δεν είναι όλα για όλους, βέβαια. Λέει κάποιος μπορεί να το γουστάρει αυτό, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Πρέπει να βλέπεις λίγο πιο μακριά, γιατί και εγώ δεν σου λέω πήγαινε, δούλεψε. Κάνε μια δραστηριότητα. Κάνε ένα ταξίδι. Πήγαινε μια φορά να κάνεις συμβασία ή πήγαινε μια φορά να κάνεις χειμερινό κολύμπι. Δεν ξέρω. Έχει πράγματα να θυμάσαι. Και το ίδιο πάει και στη δουλειά σου. Και άσε και το consultancy. Είσαι υπάλληλος κάπου. Ξέρω, δεν βαριέσαι να κάνεις το ίδιο πράγμα κάθε μέρα ενώ είσαι σε μια δημιουργική δουλειά. Γιατί προφανώς υπάρχουν και δουλειές. Πάρα πολύ σεβαστές δουλειές, οι οποίες όμως απαιτούν να κάνεις το ίδιο πράγμα. Mm-hmm. Βλέπει, ξέρω εγώ, να είσαι ταμεία στα διόδια. Βλέπει να είσαι ταμεία σε ένα μανάδικο. Βλέπεις σε σημαντικό βαθμό να είσαι, ξέρω εγώ, υγειονομικό προσωπικό. Όπου εκεί πρέπει να ακολουθείς πρωτόκολλα, θέλω να πω. Α, οκ, okay, ναι, γιατί. Όχι, με αυτή τη λογική. Δυστυχώς είναι ενδιαφέρουσα δουλειά, ενώ με την έννοια ότι έχεις περιστατικά. Ναι, αλλά ενώ είναι κάποια πρωτόκολλα και να μπορέσεις να εξελίξεις κάτι, έχει μια διαδικασία αρκετά πιο πολύπλοκη. Δεν εννοώ σε καμία των περιπτώσεων. Άλλες δουλειές όμως, όπως η δική μας, είναι δημιουργικές. Ναι. Και το να παραμένουν δημιουργικές είναι εκεί που κερδίζουν όλοι. Εσείς με πιο ενδιαφέρουσα ζωή, το receiving end παίρνει παραπάνω αξία και περισσότερες, πιο πολύπλευρη. Και αυτό θεωρώ ότι πρέπει να είναι, ξέρεις, principle, αρχή του πώς δουλεύεις. Δεν ξέρω εσύ τι λες, εγώ μιλάω ένα τέταρτο μόνο τώρα. Όχι ρε, γιατί... ή αν ρε παιδί μου, έχεις... Χρειάζεται μάλλον να κάνεις μια διαδικασία πολλές φορές. Βρες έναν τρόπο να βάλεις όλη αυτή τη δημιουργικότητα πάνω στη διαδικασία και να την αυτοματοποιήσεις σε έναν βαθμό. Δηλαδή να την κάνεις productize, όπως μου αρέσει πολλές φορές να λέω, ή βρες έναν τρόπο να την κάνεις αυτόματη ή πιο οργανωμένη, ή να μπορεί να την κάνει και ο Πάρης και ο Αντώνης. Δεν χρειάζεται ο Αντώνης κάθε μέρα, ας πούμε, να κάνει το ίδιο, άσχετο που. Εμείς έχουμε την πιο μάνια δουλειά κάθε εβδομάδα με την Greek Vendor, παιδί μου, ανέβασε, κάνε. Αλλά είναι και αυτό, ρε παιδί μου, μια διαδικασία. Πώς θα το κάνεις διαφορετικά? Θα φτιάξουμε ένα AI, θα φτιάξεις περιγραφές. Σωστά. Και θα κάνουμε και ένα AI το οποίο θα μιλάει αντί για μας. Όχι, είναι, ρε παιδί μου, πράγματα τα οποία μπορείς να πας να κάνεις κάτι πιο ενδιαφέρον εκεί. Δηλαδή, βλέπω, ρε παιδί μου, άλλες εταιρείες οι οποίες έχουν μια ομάδα systems και η δουλειά τους είναι να κάνουν SSH στον πελάτη και να κάνουν copy ένα αρχείο, ξέρω εγώ, και να το τρέχουν. Δηλαδή, τέτοια πράγματα. Αντί να επενδύσουν ενδεχομένως από την ομάδα, να γίνει λίγο πιο άνετη με εργαλεία, γιατί συνήθως τέτοιες ομάδες δεν είναι προγραμματιστές
αμυγός, ρε παιδί μου, οι άνθρωποι αυτοί. Οπότε θα μπορούσες να πεις ότι σας δίνω κάποια εργαλεία, τύπου ένα bus, μια Python, ένα εύκολο εργαλείο για scripting και να αυτοματοποιήσεις κάποια από τις δουλειές αυτές. Ναι, θα είσαι εκεί γιατί μπορεί κάτι να πάει στραβά και γίνει πολύ σημαντικό, αλλά δεν θα ήταν πιο ωραίο να πεις πώς θα φάω 50 ώρες ώστε να σώσω 100 ώρες μέσα στον επόμενο χρόνο? Εμένα μου ακούγεται μαγικό αυτό. Γιατί ο χρόνος είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Άρα η αυτοματοποίηση θα μπορούσε να είναι ένας τρόπος να πάρεις μια δουλειά η οποία στη βάση της είναι επαναλαμβανόμενη, αλλά να την κάνει λίγο πιο δημιουργική και ενδιαφέρουσα. Ναι, δεν το συζητάμε. Για πες, τι άλλο θα αναφέρουμε? Τα έχουμε πιάσει τώρα, ένα προς ένα. Έχω πει δύο, πρέπει να πεις κανένα. Ωραία, θα σου πω. Γιατί έχω ένα στο μυαλό μου. Αλλά το άλλο που σκέφτομαι είναι πώς θα πούμε το επεισόδιο. Αυτό θα το πούμε μετά. Αυτό είναι πρόβλημα της Παρασκευής. Ναι, σήμερα είναι τάρτεκο. Ισχύει. Αυτό το οποίο εμένα μου είχε αρέσει που έχουμε βάλει σαν principle είναι το ότι δίνουμε μία αξία σε διάφορα πράγματα. Τα οποία είναι ο χρόνος, είναι το ρίσκο. Mm-hmm. Και στην ουσία τα πάντα έχουν μία, σε αυτό το οποίο κάνουμε τα πάντα έχουν μία τιμή. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο πρέπει να απαντάμε στην κάθε, και απαντάμε στην κάθε περίπτωση στην οποία μπαίνουμε, και είναι το ότι εν τέλει εμείς γιατί πληρωνόμαστε. Mm-hmm. Σε high level, όχι απληρωθήκαμε για να κάνουμε Terraform, χειροπολί. Ούτε γιατί φάμε 5 ώρες. Ναι. 10 ώρες. Τι είναι αυτό το οποίο... Και είναι η αξία. Ναι. Πού πάει και γίνεται ατάτσα, ας το πούμε, η αξία. Και θεωρώ πως υπάρχουν διάφορες συνιστώσεις του business και νομίζω, πιστεύω δηλαδή, ότι εκεί που βγάζει νόημα ένα... Γιατί εμείς έχουμε το Vault, έχουμε το Remote Work Cafe, θα βγάλουμε ένα καινούργιο προϊόν, έχουμε και τα Professional Services, αλλά θεωρώ ότι αυτά που έχουμε γράψει κάνουμε απλά παντού. Θεωρώ ότι όταν παρέχεις ένα προϊόν ή ένα Professional Service, εν τέλει, αυτό το οποίο κάνεις είναι δίνεις μια τιμή, μια αξία στο χρόνο και στο ρίσκο. Mm-hmm. Δηλαδή, γιατί να κάνεις Terraform? Γιατί έρχεται κάποιος και σου λέει, ωραία, εγώ γιατί να μην κάνω κλίκι-κλίκι που το έχω μάθει στο AWS Console και μπορώ να το βγάλω και ένα ωραίο PDF, ένα, δύο, τρία, να το δώσω. Μπορείς. Το κάνω στο Word, okay. Ναι, αυτό εννοώ, στο Google Docs, οτιδήποτε, και κάνω ένα PDF και το δίνω, ρε παιδί μου, στη γιαγιά μου με εντολές playbook και πάει και το κάνω. Γιατί αυτό? Γιατί και όχι, ναι, το να αλλάξεις κάτι σε αυτή τη διαδικασία δεν είναι τόσο απλό όσο το να αλλάξεις ένα από τα 10 bullets. Ναι. Για παράδειγμα, δηλαδή, άμα εγώ για παράδειγμα πάω και αλλάξω το bullet που λέει ότι πάω και βάζω ένα, ξέρω εγώ, καινούργιο security group κάπου και ή του αλλάζω κάποιους κανόνες, αυτό μπορεί να έχει εφαρμογή σε πολλαπλά σημεία και όχι σε απαραίτητα σε ένα. Mm. Άρα δηλαδή δεν είναι τόσο απλό να πάω να βρω όλα τα μηχανήματα στα οποία έχω κάνει attach ένα security group σαν αυτό και να βάλω blocks SSH ή να επιτρέπω το SSH από το γραφείο, δεν ξέρω, κάτι τέτοιο. Οπότε, γλιτώνεις χρόνο. Οπότε γλιτώνεις χρόνο και έχεις το documentation. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι το οποίο σου δίνει και λιγότερο ρίσκο. Γιατί αυτή η διαδικασία μπορεί να αλλάζει με το χρόνο. Αλλά δεν θα πας. Δυστυχώς, δεν έχω βρει μια ομάδα η οποία συντηρεί το documentation με την ίδια ταχύτητα που συντηρεί τον κώδικα. Για κάτι. Ή τις διαδικασίες, τον τρόπο που γίνονται τα πράγματα. Το να πας σε Terraform, για παράδειγμα, γιατί αυτό αναφέρουμε τώρα, αλλά αυτό μπορεί να μεταφερθεί και σε άλλα κομμάτια, δεν μπορείς να πεις ότι θα μεγαλώσω το μηχάνημα χωρίς να έχεις πρόβλημα. Θα πρέπει να πας να το ράξεις στο Terraform. Δεν έχεις τρόπο να μην το κάνεις αυτό. Άρα το ρίσκο σου μικραίνει. Γιατί μπορεί να φας παραπάνω χρόνο ή μπορεί να χρειαστεί να κάνεις διπλοδουλειά κάποιες φορές γιατί θα πας να το αλλάξεις κλικ-κλικ, γιατί τώρα βιάζεις ή αγχώνεις και δεν το κάνεις γρήγορα, αλλά θα πρέπει να πας να το κάνεις και στο Terraform. Γιατί στο επόμενο πλάν θα πάει και να σου πει φιλέ. Ναι. Δηλαδή βάζει μια διαδικασία η οποία περιγράφει το τι γίνεται
χωρίς να μπορείς εσύ αυτό να περάσει το πλάι. Τις προάλλες, για να κλείσω, επειδή λοιπόν εσύ μιλάς πολύ εσύ, οπότε θα σου αποδείξω ότι δεν είσαι. Ναι. Έχουμε ένα τρίτο προϊόν, το οποίο για χάρη ευκολίας έχεις πάει εσύ κλικ-κλικ και έχεις αλλάξει πράγματα. Α, ναι, ρε γαμό. Το θυμάσαι αυτό. Αυτό μας έβαλε στη διαδικασία να δούμε πώς μπορούμε αυτό το πράγμα να το επεκτείνουμε στο Terraform, ώστε να μπορεί να δουλέψει σωστά. Ναι, μια αλλαγή που θα μου τρώγε 20 λεπτά, μου έφαγε μια μισή ώρα. Αλλά τώρα είναι καλύτερη η βάση που έχουμε. Επίσης είναι έτοιμο και για τα επόμενα πράγματα τα οποία θα κάνουμε. Ακριβώς. Και ξέρεις, δεν χρειάζεται να θυμηθώ να το κάνω, γιατί είναι εκεί. Είναι στον κώδικα, είναι το setting είναι έτοιμο. Αλλιώς θα μπορούσα. Δεν θυμάμαι καν ποιο είναι το setting. Ξέρω μόνο ότι πλέον θα είναι σωστό. Δηλαδή μου λες, α, ξέρεις τι, άστο να χαλάσει και πάω να το ξαναφτιάξω κλικ-κλικ. Και σου λέει, όχι ρε παιδί μου, να το κάνουμε σωστά, γιατί αυτό δεν χρειάζεται να το ξανακάνουμε ποτέ αυτή τη στιγμή. Ναι. Φάγαμε μία ώρα και έχουμε λιτώσει 10-20 λεπτά. Ισχύει. 10-20 λεπτά είναι 200 λεπτά. 200 λεπτά είναι 3 ώρες και 20 λεπτά. Ισχύει. Επίσης έχουμε γλιτώσει ρίσκο. Γιατί αυτό τι έκανε, επειδή τυχαία να θυμάμαι τι ήταν, έχει να κάνει με το. Είναι λίγο βλαμμένο και αυτό το. Ενώ μου αρέσει πολύ το Docker for ECS, πάει και κάνει κάτι ματσακονιές μερικές φορές που δεν με τρελαίνουν. Και πειράζει λίγο το load balancer εκεί που είναι μπροστά. Αυτό πήγαινε και πειράζε κάτι έθετε στις πόρτες και στα HTTPS certificates, οπότε δεν λειτουργούσε υπηρεσία. Οπότε έχουμε γλιτώσει downtime μέσα από αυτό. Θεωρώ για παράδειγμα πίσω στο κομμάτι του Terraform που θα έρθει κάποιος να πει ωραία γιατί να κάνω το infrastructure μου έτσι, γιατί θα γλιτώσεις χρόνο και θα γλιτώσεις ρίσκο. Είναι λιγότερες πιθανότητες να γίνει να πάει κάτι στραβά, γιατί πας και το κουμπώνεις πάνω στο GitHub σου, γιατί θα περάσει ένα review ο κώδικας, γιατί φαίνεται ότι α, ωραία, εγώ πήγα και άλλαξα αυτά. Όταν εγώ το κάνω merge θα πάει και θα κάνει αυτά. Άμα έχεις το πληρωτό το GitHub το πανάκριβο που το πληρώνεις χρυσάφι και αυτό το Enterprise, μπορείς να πατήσεις, ξέρεις, μπορεί να σου εμφανίσει το plan και μετά να πρέπει να κάνεις approve. Δηλαδή, όλα αυτά σε γλιτώνουν από καταστάσεις τύπου πήγα και κάνα nuke, ξέρω εγώ, κάτι κατά λάθος. Ναι, όχι, είναι σημαντικό. Οπότε αυτό, για να το πάω από την αρχή, έχει σημασία πρώτα η συνειδητοποίηση το ότι, ok, κάποιος παίρνει λεφτά για να σου γλιτώσει χρόνο και να σου γλιτώσει και ρίσκο. Κάποιος ο οποίος κάνει επειδή μου software consultants, προφανώς υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Κάποιος παίρνει λεφτά για να τους φέρνει περισσότερα λεφτά, επίσης, σαν πολιτής. Οπότε η συνειδητοποίηση και κατά δεύτερον η επικοινωνία αυτού του πράγματος. Το οποίο θέτει και κάποια expectations, δηλαδή, ωραία, τι, εγώ που είμαι ο αποδέκτης αυτής της υπηρεσίας, τι περιμένω μετά από αυτή. Ναι, πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Πώς θα είναι η ζωή μου μετά από εσάς. Σαν βιβλίο, λίγο ποιητικό ακούστηκε αυτό. Λίγο ποιητικό, αλλά όχι, έχει σημασία γιατί έτσι καταλαβαίνει, δηλαδή έτσι καταλαβαίνει και ότι το professional service το οποίο παρέχεις είναι μια κάτι το οποίο μπορεί να μεταφερθεί σε αξία. Αλλιώς, και γιατί η δικιά σου ώρα κοστίζει 5 ευρώ και του Αντώνη κοστίζει 6. Και τα προϊόντα. Γιατί πληρώνουμε 4 δολάρια το μήνα στην GitHub. Ναι. Γιατί, εντάξει, okay, θεωρούμε ότι είναι καλύτερο και από τα άλλα προϊόντα, αλλά δεν το λέω για να το δείτε σε οποιοδήποτε Git hosting tool. Γιατί διαφορετικά, αν έπρεπε αυτά να τα κάνουμε χωρίς Git και ήταν το ίδιο, ξέρεις, τώρα το. Εγώ θυμόμαστε και δύο εποχές που το Git ακόμα δεν ήταν τόσο αυτονόητο όσο είναι τώρα. Και ξέρεις, έχουμε ακούσει κόσμο, ρε φίλε, γιατί να κάνω commit, αφού κάνω save. Εδώ από πού να μπλέκω να αφού είναι και στο Dropbox, ρε, για κάνει sync. Ναι, πού να μπλέκω, να χάνω χρόνο. Γιατί να μην κάνω push στο main branch. Ναι. Αυτό είναι σωστό πιο πρόσφατο. Γιατί να ανοίξω pull request. Ναι. Δεν. Οπότε όλα πρέπει να κάνουν resolve το. Και θα πω και κάτι άλλο μετά. Πρέπει να ξέρεις ότι αυτό που γίνεται map όλα. Δηλαδή, ok, αυτό έχει αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία δίνουν αυτή την αξία. Άρα, αν εγώ πάρω αυτή την αξία. Η κατάστασή μου μετά, ρε παιδί μου, είναι σαν DFA το περιέγραψα. Η κατάστασή μου μετά από αυτό είναι έτσι και μου αρέσει περισσότερο από αυτή που είμαι τώρα. Ναι. Αλλά έχει σημασία να το κάνεις όλο αυτό, όσο ψυχαναγκαστικό και να ακούγεται.
πρέπει να το κάνεις για να μπορέσεις να πάρεις μια απόφαση σωστή. Και να δεις ότι όντως αυτή η διαδικασία είναι κάτι το οποίο θα σε πάει σε μια καλύτερη. Δηλαδή, πώς αποφασίζεις να πάρεις ή να μην πάρεις μια υπηρεσία. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι το οποίο. Νομίζω, δεν θυμάμαι αυτό αν το έχουμε βάλει σαν principle ή αν το έχουμε βάλει σαν link μέσα στα principles. Έχω μία πεποίθηση, την οποία την είχα γράψει κάποια στιγμή και στο blog μας, ότι όλες οι αποφάσεις έχουν μία τιμή, επίσης. Δηλαδή, κάθε απόφαση που θα πάρεις δουλεύοντας έχει μία αξία και έχει μία τιμή. Η οποία, πώς το είχα σκεφτεί εγώ, από το πόσο... τι περιμένεις να πάρεις σαν αποτέλεσμα και πόσο ρίσκο έχει αυτή η απόφαση. Οπότε, ξέρεις, αποφάσεις οι οποίες έχουν πολύ μικρό ρίσκο, δεν έχεις λόγο να τις πολυσκέφτεσαι. Δηλαδή, το να κάνεις κάτι push σε ένα τυχαίο branch στο Git, απλά κάντο ρε παιδί μου, κάνε commit και push. Ό,τι μαλακές σου έρχεται, απλά πήγαινε και κάντε. Δώσε. Ναι. Επίσης, απλά να είσαι προσεκτικός να μην το κάνεις στο main. Αλλά αν πληρώνεις GitHub και έχεις βάλει, ξέρω εγώ, branch protection rules και τέτοια, μην το σκέφτεσαι καν. Πούσαρε, ελεύθερα. Ναι, ναι, ναι. Μην σκέφτεσαι τι θα πουσάρω. Δεν αξίζει τον κόπο να ασχοληθείς. Ναι, αυτό. Οπότε νομίζω εν τέλει, όταν έρχεται η ώρα να πάρεις μια απόφαση για μια υπηρεσία, βάζεις κάτω το θετικό και το αρνητικό. Και το αρνητικό. Βασικά βάζεις το κόστος. Ναι. Βάζεις την αξία του αποτελέσματος, την αξία του ρίσκου, τα αφαιρείς και βλέπεις. Και βλέπεις. Και κατά τη γνώμη μου, το σκέφτεσαι περισσότερο όσο δυσκολότερο είναι το rollback. Και αυτό πολύ σημαντικό. Αυτό είναι που αξίζει να σκεφτείς πάρα πολύ μια απόφαση και να της δώσεις μια μεγάλη αξία της απόφασης και να πεις, ωραία, αφού έχει μεγάλη αξία, αξίζει να δώσεις το χρόνο μου εν τελική. Αξίζει να κάνουμε rewrite ένα software. Και να αλλάξουμε και βάση δεδομένων από MySQL σε Mongo. Να σου πω κάτι. Βλέποντας πίσω, ναι, ήταν καλή επιλογή. Mm. Κάναμε risk analysis τότε? Σίγουρα όχι. Όχι. Γιατί ήταν καλή επιλογή κατά τη γνώμη σου? Ήταν καλή επιλογή γιατί το λογισμικό στο οποίο καταλήξαμε μας έδινε τη δυνατότητα να δώσουμε αξία πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο γρήγορα συν το χρόνο πηγαίνοντας μπροστά. Και άμα δεις το ποσοστό της ανάπτυξης που είχε γίνει πριν το migration, γιατί μιλάμε για το source letter από PHP σε Python και από MySQL σε Mongo. Τη Mongo θα την πέταγα, άλλη συζήτηση αυτή, αλλά το κομμάτι του migration σε Python, άμα δεις τον κώδικο που είχε γραφτεί σε PHP και σε Python στο μετά, σε Python είναι πολύ περισσότερος. Επίσης είναι και πολύ καλύτερος, πολύ ποιοτικότερος. Οπότε, ναι, άμα το δεις στο μικρό κόσμο εκείνη τη στιγμή, το rewrite ακούγεται βαρύ, αλλά άμα δεις μπροστά, μπορεί να έχει νόημα. Άμα βέβαια είμαστε το 90% με την PHP, μπορεί να μην ήταν καλή επιλογή η Python. Άρα λοιπόν, δεν σημαίνει ότι πάντα το rewrite είναι σωστό. Πρέπει να το δεις σε βάθος κάποιου χρόνου, στο οποίο εσύ πιστεύεις ότι θα κάνεις break-even. Δηλαδή, πάντα τι κάνεις, κάνεις μια επένδυση, η οποία στην αρχή έχει πάρα πολύ μεγάλο κόστος, άρα είσαι στα αρνητικά, αλλά θεωρείς ότι κερδίζοντας λίγο, θα φτάσεις κάποια στιγμή στο break-even, στο σημείο δηλαδή που το κόστος της επένδυσης έχει αποσβεστεί από την αξία την οποία έχεις λάβει μετά από αυτό. Άρα, με τον ίδιο τρόπο, ήταν και αυτό που έλεγα πριν για το έφαγα μια μισή ώρα στο Terraform, αλλά γλίτωσα 10-20 λεπτά. Στην αρχή έχω φάει μια ώρα παραπάνω. Μετά όμως. Ναι. Μπορεί να μην έχεις βέβαια το χρόνο. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Το άλλο που αξίζει εκεί, γιατί τώρα είπες κάτι και μου κάνεις trigger κάτι άλλο. Είναι λίγο tempting, ας πούμε, να σκέφτεσαι το τώρα και όχι την επένδυση. Και είναι ακόμα πιο tempting όταν στην ουσία αυτό το οποίο παίρνεις κάνοντας το χύψη Terraform κάτι τέτοιο, εν τέλει αυτό το οποίο παίρνεις είναι να μην μπαίνει κάτι στα πόδια σου. Γιατί συνήθως σκέφτεσαι, ρε παιδί μου, ότι ωραία, εγώ θα πάρω κάτι το οποίο θα είναι παρόν στη ζωή μου. Είναι πολλές φορές που στην ουσία αυτό το οποίο παίρνεις είναι κάποια άλλα πράγματα να είναι απόντα από τη ζωή σου. Πολύ σωστό γι' αυτό. Το οποίο είναι λίγο δύσκολο μερικές φορές να το συλλάβεις, αλλά στην πραγματικότητα όταν αγκαλιάζεις κάποια πράγματα τέτοια, αυτό που κάνεις είναι αφαιρείς πράγματα από τη ζωή σου. Και είναι λίγο δύσκολο να δώσεις μια αξία σε κάτι το οποίο δεν είναι εκεί. Αλλά
Νομίζω ότι εκεί αυτό το οποίο πρέπει να δεις είναι το τι έκανες. Να πεις, ωραία, πώς ήταν η μέρα μου πριν και πώς είναι η μέρα μου τώρα. Και να βάλεις και τους γύρω-γύρω παράγοντες. Δηλαδή, παιδί μου, α, εγώ ήμουν ήρεμος πριν που είχαμε proof of concept και είμαι και ήρεμος τώρα που έχουμε 100.000 χρήστες τη μέρα. Mm-hmm. Δεν θα ήσουν, ρε παιδί μου, αν κάποια πράγματα δεν είχαν σκάδαμε. Ναι. Και αν δεν είχαμε. Αν δεν είχαν φροντιστεί κάποια πράγματα, θα είναι αυτόματα για σένα και να λειτουργούν ερήμη σου το βράδυ κοιμάσαι. Εντάξει, σαν άνθρωποι νομίζω ότι είμαστε λίγο επιρρεπείς στο να βλέπουμε το πρόβλημα. Δηλαδή, μπορεί ρε παιδί μου, τι να πω, φέτος που πήρα πιο σωστά τα χάπια μου για την αλλεργία, ναι. Αυτό που είδα ότι με ενόχλησε είναι ότι ρε παιδί μου, σε κάποια στιγμή είχα λίγο άσθημα. Ναι. Αλλά δεν συνειδητοποιώ ότι δεν είχα καταρροή όλο τον χρόνο, ξέρεις, δεν έβηχα, ξέρεις, όλα τα άλλα τα οποία με ταλαιπωρούσαν όλα αυτά τα χρόνια μαζί με το άσθημα. Μπορεί να ήταν απλά το ίδιο ακριβώς. Απλά δεν το καταλαβαίνω. Τώρα το παρατηρείς επειδή. Ναι. Και κάθομαι και λέω, α, μήπως φταίγανε τα χάπια, μήπως έχω παραπάνω άσθημα. Αλλά όχι, η αλήθεια είναι ότι φέτος η αλλεργία μου πέρασε πολύ καλύτερα από όλα τα άλλα χρόνια. Καλά, ναι, το θυμάμαι που εσύ να σε ταλαιπωρούν πολύ παραπάνω. Ένα τυχαίο ρε παιδί μου, ξέρεις, παράδειγμα το οποίο είναι τελείως διαφορετικό. Είναι αναγκαστικό θα παρατηρήσεις παραπάνω αυτό το οποίο σε ενοχλεί. Απλά, αν αυτό που σε ενοχλεί είναι ένα από όλα, προφανώς η βάση του εδώ θα είναι μικρότερη. Ναι. Αυτό. Τι άλλο. Θα πάμε και σε άλλα. Τι θα πάρουμε. Θα πάμε και σε ένα τελευταίο. Super. Το οποίο ήθελα να πούμε γρήγορα και το οποίο πιστεύω ότι. Εντάξει, είναι λίγο poetic έτσι όπως το γράψαμε, αλλά έχει να κάνει και με την αισθητική του website και με επιρροές τις οποίες έχουμε και εγώ και όλα αυτά. Νομίζω το πρώτο το οποίο έχουμε γράψει είναι ρε παιδί μου ότι. Ξέρεις, έχουμε γράψει για το cyberpunk, το movement. Το οποίο αυτό το οποίο εμένα πάντα μου άρεσε στο. Επίσης, εμένα αυτή είναι η αισθητική η οποία μου αρέσει, ρε παιδί μου, και στο σινεμά και σε όλα αυτά και πάρα πολύ. Και νομίζω το πιο σημαντικό, το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε, είναι να είσαι original στη δουλειά σου, εν τέλει. Δηλαδή, έχει πάρα πολύ σημασία να κάνεις κάτι επειδή το πιστεύεις εσύ. Και όχι επειδή αυτό είναι που κάνει το industry ή επειδή αυτό είναι που λέει κάποιος ή οτιδήποτε. Αν κάτι το κάνει το industry, έχει να λέει πάρα πολλά πράγματα. Αλλά αν εσύ το αποφασίσεις, πρέπει να καταλάβεις γιατί γίνεται αυτό. Προφανώς, κοίταξε, όσο πιο senior είσαι σε κάτι, τόσο πιο πολύ μπορείς να μαθαίνεις. Από ένα σημείο και μετά πρέπει να σταματήσεις, πρέπει να πεις, ωραία, εντάξει, εγώ δεν πιστεύω με αυτό το πράγμα. Okay, δεν το συζητάμε. Αλλά πρέπει να εμβαθύνεις στον βαθμό που μπορεί ο καθένας, ανάλογα με το skill set. Νομίζω ότι και οι δύο μας πολύ σπάνια θα πούμε, ρε παιδί μου, α, αυτός είπε αυτό, ο άλλος είπε το άλλο και να το χρησιμοποιήσουμε σαν επιχείρημα, σαν ένα διάλογο, είτε καθημερινό, είτε τεχνικό, είτε οτιδήποτε. Θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ σημασία σαν υπάλληλο, σαν consultant, σαν προϊόν το οποίο φτιάχνεις, αυτό το οποίο δίνεις να είναι κάτι το οποίο είναι αυτό το οποίο πιστεύεις και να έχεις θέση γι' αυτό. Διαφορετικά, αν πας και λες, ωραία, εγώ κάνω Terraform γιατί έχω δει στο συνέδριο το Terraform είναι καλό. Αυτό μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Να το κάνει Google. Ναι, το κάνει, βάζω Kubernetes γιατί. Γιατί έχουμε πεθάνει στο Kubernetes. Μα είναι καλό. Ναι. Γιατί ο κόσμος δεν ξέρει. Και το κάνει επειδή. Γι' αυτό έχει γίνει τόσο πολύ. Δηλαδή. Βρε, καλό είναι. Αλλά δεν έχει όλους. Ο κυβερνήτης είναι στα όρια του θαύματος. Σαν δημιούργημα. Δηλαδή, αυτό το οποίο έχουν κάνει, τα abstractions τα οποία έχουν κάνει, είναι καταπληκτικά. Απλώς. Ότι δηλαδή αυτός ο orchestrator έλειπε από τον κόσμο πριν και δεν μπορούσαν να τρέξουν highly scalable εφαρμογές. Όχι. Όχι. Υπάρχουν τρόποι. Παντού υπάρχουν τρόποι. Και πολύ πιο απλοί. Δεν είναι δηλαδή, όπως δεν πάμε όλοι μας να χτίσουμε το data center, έτσι δεν χρειάζονται όλοι τον κυβερνήτη. Ένας από τους λόγους που γεμίσαμε και έγινε ο πανικός με τον κυβερνήτη είναι γιατί το κάνει Google. Ναι. Αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή νομίζω ότι. Εντάξει, μην πάμε και στο άλλο άκρο παντού να σου original. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να παίρνεις ερεθίσματα και σήματα από το περιβάλλον στο οποίο ζεις. Όχι, απλά δεν πρέπει το σήμα ή το ερέθισμα να είναι η αιτιολογία. Αυτό λέω, είναι η ενημέρωση. Είναι μια καλή ενημέρωση για να ξεκινήσεις να δεις. Α, μήπως αυτή η λύση όντως είναι
πιο κατάλληλη για μένα. Μα εγώ δεν λέω μην κάνεις κυβερνήτη. Λέω ό,τι κάνεις πρέπει να ξέρεις γιατί το κάνεις εσύ. Mm-hmm. Γιατί εσύ είσαι υπεύθυνος. Και επίσης είμαστε, ξέρω εγώ, πόσα, 6 δις διαφορετικοί άνθρωποι, ρε παιδί μου. Οπότε είναι λογικό. Είμαστε. 8. 8? Ναι. Οκ, okay, έχουμε λίγο πίσω. Ναι. Δεν ξέρω γιατί το 6 κατά στο μυαλό μου κολλημένο για ποιον. 8. Ωραία. Είμαστε 8 λοιπόν δις διαφορετικοί άνθρωποι. Δεν χρειάζεται όλοι να κάνουμε ένα πράγμα. Ναι, ναι, ναι. Σε κάποιους αρέσει αυτό που κάνουμε εμείς, κάποιοι συγχαίρονται αυτό που κάνουμε εμείς. Κάποια πράγματα τα οποία κάνεις εσύ, μάλλον κάποια πράγματα που κάνουν κάποιοι άλλοι δεν μπορείς να τα κάνεις με τίποτα. Οπότε, ξέρεις, για όλα υπάρχει χώρος και μπορείς να βρεις κάτι το οποίο θα σε κάνει να ξεχωρίσεις και έχει πάρα πολύ νόημα, είτε σε προϊόν, είτε σε υπηρεσίες, είτε σε δουλειά που κάνεις ως υπάλληλος, είτε ως συνεργάτης, είτε ως πελάτης. Δεν χρειάζεται, ρε παιδί μου, να πας και να κάνεις την όρμα. Γιατί αλλιώς, ρε παιδί μου, μετά την Google, τι μου ξέρεις, τα κάνω, λέει Google, δεν χρειάζεται να κάνω κάτι άλλο. Η νόρμα είναι απλά μία ενημέρωση και είναι κάτι το οποίο ξέρεις ότι δουλεύει. Και αυτό το παίρνεις σαν πληροφορία και κρίνεις. Σωστό. Αυτό. Και είσαι υπεύθυνος αυτό που θα βγάλεις. Γιατί μετά, ξέρεις, όταν θα δώσεις shit hits the fan, τι θα παραπείς. Μα και στην Google, ξέρω εγώ κάτι. Η πλάκα είναι ότι αυτή την περίοδο ακούω ένα podcast το οποίο θα το προτείνω στο τέλος. Τέλεια. Του Lex Friedman με τον τύπο που έχει κάνει το iPod, iPhone κλπ. Και μετά την Nest που είναι πάρα πολύ καλό. Και ρε παιδί μου βλέπεις και σου λέει πως προσπαθούσαν τότε, ρε παιδί μου, γιατί ο Steve Jobs ήταν fully opinionated σε πράγματα και δεν άκουγε άλλους. Πως μπορείς, ρε παιδί μου, ότι κάποια πράγματα μπορεί να είναι data driven αποφάσεις. Κάποιες αποφάσεις όμως αναγκαστικά θα πρέπει να δεις γιατί δεν το κάνουν κάπως διαφορετικά. Υπάρχει κάποιος λόγος ή μήπως απλά κανείς δεν τόλμησε να βάλει για παράδειγμα γυαλί αντί για πλαστικό. Που το πρώτο iPhone, το πρωτότυπο είχε πλαστικό γυαλί, πλαστικό τζαμάκι μπροστά τέλος πάντων. Έλα ρε! Ωραία, ωραία, ναι, βάλτε, θα το βάλουμε να το ακούσουμε. Πολύ καλό. Ναι, δηλαδή και έχει πολύ ενδιαφέρον στο. Εντάξει, προφανώς δεν μπορείς πάντα να κάνεις ένα iPhone. Έτσι, δηλαδή δεν θα έχουμε όλοι μας δυνατότητα να κάνουμε ένα iPhone κάποια στιγμή στη ζωή μας ενδεχομένως. Κάποιοι θα έχουν, κάποιοι μπορεί να μην έχουν. Μπορείς όμως να βρεις άλλες μικρότερες αποφάσεις οι οποίες να σε κάνουν ξεχωρίσεις. Ναι, συμφωνώ. Εξαιρετικό. Γουστάρεις. Κλείνουμε ωραία, κλείνουμε καλοκαιρινά, γαμάτα. Πάμε για μπανάρες. Ναι, 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 εννοείται. Εμένα μου έχει λείψει τρελά. Έκανα, εντάξει, πήγα Τίνο, έκανα μπάνια, επίσης γάμω τα νησιά Τίνος, τα λέγαμε ρε παιδί μου. Ναι, δεν ξέρω, σου λέω, εγώ για κάποιο λόγο έχω μία άρνηση από το περιβάλλον μου για την Τίνο, αλλά δεν έχω αιτιολογημένη άρνηση, οπότε... Ναι, αξίζει, αλλά θέλω να πάω στο χωριό για ψαροντούφεκο, αυτό είναι που σκέφτομαι. Καλή ωραία φάση. Τέλεια. Για πες. Κλείνουμε σεζόν. Κλείνουμε σεζόν. 32ο επεισόδιο. Αμέ, θα ξαναπούμε πάλι Οκτώβρη. Αμέ. Μέχρι τότε μικρήκουβέντα.fm μπορείτε να βλέπετε παλιά βιντεάκια και οτιδήποτε άλλο θέλετε να ψάξετε. Ωραία. Προτάσεις. Ναι, λοιπόν, ξεσκεφτόμουν, θα προτείνω το παγούρι μου. Το παγούρι σου. Ναι. Λοιπόν, Hydro Flask, παιδιά, εδώ διαφημισάρα. Όχι, δεν πληρωνόμαστε γι' αυτό, αλλά είναι πολύ ωραίο. Θα σου πω ότι μου αρέσει αυτό το παγούρι. Πρώτα απ' όλα κρατάει. Okay, μπορεί να είμαι και bias, ρε παιδί μου, επειδή το έχω πληρώσει. Αλλά μου φαίνεται ότι κρατάει για πολλή ώρα το κρύο. Δηλαδή, έχει τύχει να έχω τα παγάκια μέσα από τον καφέ και την επόμενη μέρα να έχει ακόμα παγάκια μέσα. Αυτό έχει τύχει δηλαδή να περάσω όλο το βράδυ έτσι και να είναι με τα παγάκια. Επίσης, δεν γίνομαι χάλια, έχει ένα ωραίο σύστημα όταν πίνω. Και το προτιμώ από τα χάρτινα. Καλά, σίγουρα. Ναι, γιατί. Γενικά, πολύ λίγα πράγματα κάνω μόνο και μόνο για το περιβάλλον. Δηλαδή, αν κάτι με ταλαιπωρεί πολύ, δεν θα συμμετέχω. Θα πάω με το mainstream τρόπο. Αλλά επειδή έχει ένα switch με τα θερμός και με τις κούπες στο μυαλό μου, το προτιμώ μακράν από το να παίρνω μια χρήση πράγματα. Και εγώ προτιμώ. Και επειδή το θυμάμαι πάντα το παγούρι, ένα Το έχω βάλει στη ρουτίνα μου ότι ξέρει τον πλένω το βράδυ, το πρωί το βάζω στην τσάντα. Εκείνο το καλύτερο. Πάμε, βάζουμε τον καφέ εδώ, δεν έχει σκουπίδια, το κρατάει κρύο πάρα πολύ ώρα. Δηλαδή είμαστε εδώ και τα λέμε καμιά ώρα και αυτό είναι ακόμα πάγος μέσα. Πολύ ωραίο. Hydro Flask, παιδιά. Είναι λίγο τσιπημένο, έχει 30 ευρώ, αλλά αξίζει. Θα το κρατήσει μια ζωή. Ξέρω. Μια ζωή. Και τι να χαλάσει. Θα βγάλει τα εγγόνια στο. Ξέρω εγώ, ρε φίλε, δηλαδή τι να χαλάσει, θερμό είναι.
Σωστό. Όχι, γενικά εγκρίνω ο θερμός και εντάξει, το συγκεκριμένο δεν ξέρω, αλλά γενικά η ιδέα του θερμός νομίζω είναι πολύ καλή. Εγώ λοιπόν θα πω αυτό το podcast, το οποίο δεν θυμάμαι τώρα το όνομα του τύπου, την τύχη μου. Εντάξει, θα το βάλουμε όμως κάτω στο λικάκι. Πολύ καλή φάση, δηλαδή νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή σου δίνει μια διαφορετικό τρόπο σκέψης. Μπορεί να μην συμφωνεί σε όλα, αλλά νομίζω έχει πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω είναι, παίζει ένα άπειρο καιρό. Δηλαδή το ακούω 3-4 μέρες τώρα και δεν έχω. Α, έλα, ρε. Μου έχει μείνει κανένα δεκάλεπτο τέταρτο. Αυτά μου. Δεν λέμε μέχρι την επόμενη εβδομάδα τα λέμε. Όχι. Μέχρι τον Οκτώβριο τα λέμε. Ναι, ναι, ναι. Καλό καλοκαίρι. Καλό μπάνιο. Τέλεια. Γεια χαρά.